Καλησπέρα. Γεια σας. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για την παρέμβαση, γιατί ξεχνάμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο και το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο ακολουθείτε στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην Ευρώπη, ακολουθείτε ακόμα με πιο σκληρό τρόπο. Το είδαμε και στην Κίνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μην τα ξεχνάμε αυτά. Τώρα γίνεται και στη Βραζιλία εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα έχουμε το καλοκαίρι. Βλέπουμε ότι παρουσιάζουν τα έργα της κατασκευής των ποδοσφαιρικών γηπέδων, αλλά το τι γίνεται πραγματικά στην κοινωνία δεν μας το πολύ δείχνουν. Ναι, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή, μια και είσαστε εναλλακτικό ραδιόφωνο, ίσως έχετε και την πρωτιά να παρουσιάσετε ότι εχθές το βράδυ κάηκε όλη η Βραζιλία. Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια τέτοιες μαζικές διαδηλώσεις που ξεπεράσανε τις 200.000 κόσμου. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στο Σαν Πάολο, στο Μπελέμ, στο Σαλβαδόρ, στην Βραζίλια, στην πρωτεύουσα, κάηκαν τα πάντα. Βλέπουμε εμείς κάποιες φωτογραφίες, αστυνομικοί με τα όπλα στο χέρι, πάνω στις μπουλντόζες να ξυλώνουν φαβέλες, να ρίχνουν γειτονιές. Αυτά ήταν μέχρι προχθές. Εχθές περάσανε στην αντεπίδεση οι διαδηλωτές, έγινε το Έλα να δεις στη Βραζιλία και για πρώτη φορά οι άνθρωποι εκεί σταματήσαν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Οι επιγραφές ήταν όλες εναντίον της FIFA και βγήκαν στους δρόμους δείχνοντας ακριβώς το πού έχουν οδηγηθεί εξαιτίας όλης αυτής της φιέστας του Παγκοσμίου Κυπέλου και της διαφθοράς που επικρατεί για την εκτέλεση των έργων και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εάν θα δείτε σήμερα τα ειδησιογραφικά πρακτορία, γιατί αυτά που σας λέω, σας περιγράφω, έγιναν σήμερα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, έτσι περίπου, καταλαβαίνετε το τι έχει ξεσηκωθεί αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία και έχουν κηρύξει μερικές περιοχές εκτάκτου ανάγκης. Ξεσηκωμός και στη Λατινική Αμερική, λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, ξεσηκώθηκαν εκεί γιατί δείχνουν τελικά ότι η ανεργία δεν έχει σύνορα και ότι τελικά η φτώχεια μπορεί να την υποτιμούν, αλλά σε όλο τον κόσμο ξεσηκώνεται και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να εκδηλώσει την αγανάκτησή της. Λοιπόν, εάν σήμερα πραγματικά υπήρχε ένα ελληνικό μέσο, και χαίρομαι που είσαστε εσείς για να δείχνει ακριβώς το τι γίνεται στον κόσμο, θα παρουσίαζε αυτά τα φαινόμενα, γιατί σήμερα οι γερμανικές εφημερίδες, παραδείγματος χάρη, το έπαιρνε πρώτη σελίδα με φωτορεπορτάζ, με πολλά άλλα. Και μια και ασχοληθήκαμε και με το θέμα αυτό για τον γερμανικό τύπο, το θέμα που καίει σήμερα και χθες και προχθές ήταν ακριβώς η μία ανακοίνωση της ΑΤΑΚ, είναι μια οργάνωση που ασχολείται όσον αφορά για τη φοροδιαφυγή και τα υπόλοιπα, στη Γερμανία και στην Αυστρία, που έβγαλε ανακοίνωση και καταδικάζει ουσιαστικά το σύστημα ενίσχυσης της Ελλάδας, γιατί από τα 207 δισεκατομμύρια βοήθεια που δόθηκαν στην Ελλάδα, τα 170, δηλαδή από τα 207 τα 170 πήγαν στις τράπεζες. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα, Μιχάλη, λοιπόν, πραγματικά. Όλα τα λεφτά πήγαν στις τράπεζες, αυτό είναι αλήθεια. Και ξύπνησε ο γερμανικός λαός γιατί πιστεύει ότι ενισχύει τη φτώχεια των Ελλήνων. Και λέει ότι από αυτά τα 37 που δόθηκαν στο κράτος θα ξεπληρώσει τα δάνεια που έχει και το κράτος, θα ξεπληρώσει ομόλογα, θα ξεπληρώσει οι υποχρεώσεις του που χρωστάει και ένα πολύ μικρό ποσοστό, το οποίο δηλαδή θα φτάσει μόνο γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ίσως, θα δοθεί για τις ανάγκες του λαού. Οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα για την Ελλάδα αυτά να πούμε, επειδή βλέπουν τις φωτογραφίες οι φίλοι από τη Βραζιλία, για την Ελλάδα. Όπως μαθαίνω ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας της Deutsche Zeitung, τώρα εγώ από γερμανικά δεν ξέρω, θα γελάσεις εσύ που το λέω έτσι. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο στη Γερμανία με την εταιρεία των γερμανικών σιδηροδρόμων και να βγάλουμε την εικόνα της Βραζιλίας, αν και βλέπουμε. Βλέπουμε και εικόνα από την ΕΡΤ για αυτό που λες ακριβώς, Μιχάλη. Θα δούμε την ΕΡΤ μπροστά για τη Βραζιλία που έλεγες. Ναι. Για τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές περικύκλωσαν το Κογκρέσο. Έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε τον Μιχάλη και να αφήσουμε τον ήχο από την ΕΡΤ. Στα αστικά λεωφορεία στο Σαν Πάολο επεκτάθηκε όμως τις τελευταίες ημέρες σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας και οι πολίτες διαμαρτύρονται για τη διαφθορά, για την άνοδο του πληθωρισμού αλλά και για το αυξημένο κόστος διοργάνωσης του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου που θα γίνει εκεί το 2014. Και στην Τσεχία έχουμε προβλήματα στην κυβέρνηση. Λοιπόν, γενικευμένες αντιδράσεις, ο κόσμος δεν αντέχει τη διαφθορά, δεν αντέχει την ανεργία, Μιχάλη. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουν τη βία και την καταστολή και να κάτσουν να σκεφτούν τι στο καλό συμβαίνει και ο κόσμος αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Και ειδικότερα στη Βραζιλία που το μοντέλο που λανσάρεται είναι υποτίθεται σοσιαλιστικό, έτσι. Είναι νομίζω μια σοσιαλδημοκρατία βγαλμένη από τη δεκαετία του 90 της Ευρώπης. Δηλαδή σοσιαλδημοκρατία υποτίθεται,
και άγριος καπιταλισμός στην πραγματικότητα. Με ξυλώνουνε φαβέλες, ο κόσμος είναι σε μια φάση, παίρνουν δάνεια, φτιάχνουμε ζωνέτες. Γίνεται αυτό που γίνοντας... τον Αμαζόνιο. Καλά, οπωσδήποτε. Μην πάμε στο περιβαλλοντικό, γιατί αυτό δεν έχει τέλος. Έχεις απόλυτο λοιπόν, δίκιο. Και μάλιστα μέσα και από το ίντερνετ, ξέρεις, αν δεν ξέρω να το έχεις δει, αγοράζουν διαφήμιση στην Google και πουλάνε σε όλο τον κόσμο, στα site όλου του κόσμου. Υποτίθεται ότι μπορείς να επενδύσεις χρήματα και να πάρεις μέρος σε αυτές τις τεράστιες φυτείες που φτιάχνουν ζαχαροκάλαμο, δηλαδή να επενδύσεις μέσω διαδικτύου ποσά σε αυτές τις εκτατικές καλλιέργειες που γίνονται σε διάφορα επίπεδα. Να κάνω και τον κακό της είδησης. Βέβαια, ο Ντάνης. Λοιπόν, για τον Ντάνιελ Κομπετίτ που κάνει και τον προμότερ. Ήρθε χθες ο Ντάνιελ Κομπετίτ, έτσι. Ήταν χθες εδώ, αλλά δεν μίλησε. Αλλιώς μας τα έλεγε πριν τις εκλογές όμως ο πράσινος, κόκκινος Ντάνι. Ναι, ότι δεν λέει ότι ήταν και είναι και προμότερ του παγκοσμίου κυπέλου και τον έχει βάλει η κυβέρνηση για να προωθήσει το παγκόσμιο κύπελο. Μα θα είναι σχολιαστής, δεν θα είναι εκεί στο παγκόσμιο κύπελο κιόλας. Ναι, ναι, είναι και ποδοσφαιρόφιλος. Ανεξάρτητα από αυτό, ένας που είναι πολύ. Αλλά εσύ είσαι πράσινος, γιατί λες έτσι για τον Ντάνιελ Κομπετίτ, θα πει κάποιος που είναι πράσινος. Που ξέρει τι γίνεται στους πράσινους. Ναι, κοίταξε, γενικώς είναι από ότι τέλος πάντων μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση γιατί θα καταλήξουμε αλλού. Άστο, εντάξει, το ξέρω, Μιχάλη. Λοιπόν, αλλά το γεγονός είναι ότι ένας πολιτικοποιημένος ευρωβουλευτής, πολύ πολιτικοποιημένος και ένδοξος ηγέτης του εναλλακτικού κινήματος θα πρέπει να βλέπει το τι γίνεται απ' έξω από τα γήπεδα και όχι ποιος κλωτσάει μέσα στα γήπεδα και πώς την κλωτσάει την μπάλα. Γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, για την παρέμβασή σου. Καλά να είσαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Πάντα πολύτιμα τα όσα μας λέει και όσα σχολιάζει ο Μιχάλης Μιχελής. Λοιπόν, θα το πω αυτό γιατί θα το δείτε, θα παίξει επόμενες μέρες. Βέβαια, εντάξει, εδώ ασχολούμαστε με την ΕΡΤ και τον μπάχαλο του Μαύρου.